Τρίτη λοιπόν, ώρα για ακόμα ένα καντοπράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε, έχουμε αργήσει και λίγο. Ναι, εντάξει. Ήταν έντονη η αθλητική επικαιρότητα στην προηγούμενη εκπομπή και μας πήρε λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συναδελφοί είμαστε. Καταλαβαίνουμε και εμείς το έχουμε πάθει, το έχουμε κάνει. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με μικρές ειδησούλες. Την Παρασκευή και το Σάββατο 27 και 28 Γενάρη από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι έχουμε την 50η εθελοντική ομοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο Β' Καπίνεα Σμύρνης στα 2.32-34 απέναντι από το πάρκο της Μέλπο. Μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα. Μια δράση που φυσικά επικροτούμε. Όσοι δεν είστε άρρωστοι, έτσι. Ναι. Γιατί αλλιώς, επειδή το έχω βιώσει και εγώ αρκετές φορές, τσάμπα θα πάτε. Φυσικά θα συνεχίσουμε με λίγο Πανιόνιο. Ναι, εντάξει. Πάντα στην έναρξη. Πέραν του μπάσκετ που πάει τρένο, φυσικά έχουμε και αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πέραν του ποδοσφαίρου που κούτσα κούτσα τα καταφέρνουμε και πάμε να επανέλθουμε και πάλι στην πρώτη θέση. Το πιο σημαντικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι το πόλο του Πανιωνίου. Καθώς αύριο, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 8 η ώρα, παίζουμε Ευρώπη. Έτσι. Για τους 8 του κυπέλου στο κολυμπητήριο με την Οραντέα. Η Οραντέα είναι η πρωταθλήτρια, είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Περιμένουμε ένα πολύ καλό μάτς και τα προγνωστικά δείχνουν φαβορή Πανιόνιο. Ναι, φυσικά. Ο καλύτερος σας κερδίσουμε. Απλό είναι. Αφού περνάμε σιγά σιγά. Έτσι, να πάμε έτσι στα πιο. Πάμε στο κυρίως πιάτο σιγά σιγά. Σε πιο καυτά θεματάκια. Πάμε να αρχίσουμε από το πιο σύντομο για να δώσουμε βάση. Ναι, ναι. Μετά. Βλέποντας λοιπόν τον καιρό που έχει προβλεφθεί για τις επόμενες ημέρες και τις προηγούμενες που έχουν περάσει βέβαια, άσχετα αν οι προβλέψεις δεν έχουν βγει στην πραγματικότητα. Όχι ακόμα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που διατυμπανίζονται εδώ και 3-4 μέρες. Ναι. Προς το παρόν δεν τα έχουμε δει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα τα δούμε. Με βάση αυτά λοιπόν. Ξέρετε, Αττική Οδό. Γεμίστε πασατέμπους εκεί, πατατάκια, ισοτονικά κτλ. Και αράχτε. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έβγαλε ανακοίνωση από την καθαριότητα. Ανακοίνωση παύλα παράκληση για όσους βγάζουν καναπέδες, κάνουν ανακαινήσεις, βγάζουν τα έπιπλα τους έξω με ή χωρίς ειδοποίηση προς την υπηρεσία καθαριότητας. Θερμή παράκληση από το Δήμο λοιπόν να μην γίνεται αυτό το πράγμα προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω πρόβλημα. Ατυχήματα λόγω κακοκαιρίας, βροχής έντονης κτλ. Αλλά εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχεις παρατηρήσει τη συχνότητα των ανακαινήσεων στη Νέα Σμύρνη? Δηλαδή, τρομερή. Κάθε εβδομάδα, σε ανά 2-3 τετράγωνα, βλέπεις καναπέδες, παλιά έπιπλα, κουφώματα, πόρτες. Απίστευτο. Θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα, εγώ ψάχνα να παρκάρω αργά το βράδυ που γυρνούσα. Και μία θέση την είχαν πιάσει δύο διθέσεις οι καναπέδες. Έτσι. Ωραία πράγματα. Είναι για να ξεκουράζεσαι. Άμα ψάχνεις πολύ ώρα να παρκάρεις, το αράζεις λίγο με τα λάρμ, αράζεις καναπέ, παραγγέλνεις και κανένα σουβλάκι και μετά περιμένεις. Άμα διάσει καμιά θεσούλα, μπαπ, πετάγεσαι, το βάζεις. Και δεν μιλάμε, είναι κατ' επανάληψη φαινόμενο. Πραγματικά. Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι τακτικότατα. Πραγματικά. Είναι απίστευτη η συχνότητα, δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα. Τελικά υπάρχουν λεφτά. Γίνεται δουλίτσα. Πραγματικά καλό θα ήταν να μην βγάζετε τα ογκώδη αντικείμενα έξω. Κρατηθείτε λίγο, ναι. Και ειδικά αυτές τις μέρες που και έτσι, με τη βροχή, καναπέδες καλή ώρα θα βραχούν, θα βαρύνουν και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποκομιδή τους. Μπορεί να τους δούμε να πηγαίνουν και στο κεντρικό, ας πούμε, στη Βενιζέλου, να δεις κάνα δύο καναπέδες να κατεβαίνουν. Ωραία πράγματα. Δεν είναι απίθανο. Οπότε ας τα κρατήσουμε για λίγο ακόμα μέσα. Ναι. Ας ενημερώσουμε, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, αν το σηκώσουν βέβαια. Αυτό ή τουλάχιστον να τα παραδώσουν κατευθείαν. Ναι. Να ενημερώσω ότι ξέρεις τι θα βγάλω, τον καναπέ μου, θα βγάλω τον κρεβάτι μου, θα βγάλω οτιδήποτε έξω. Τα άπλυτα στη φόρα. Ναι, και αυτό να παίζει. Να μην κλείνει θέση παρκαρίσματος.
Έτσι. Και να μην ομορφαίνει διαφορετικά τους δρόμους μας. Πάμε και σε ένα ακόμα μικρό θεματάκι. Ναι, ναι. Πρωτόγνωρο. Oh. Δεν περίμενα να θα δω αυτή την εικόνα στην αρχική μου. μιλάμε τώρα για ένα μπαλκόνι. Κοντά στην... Όχι πάνω ακριβώς στη Συγκρού. Σε ένα στενά, είναι μέσα. Σε ένα στενά, είναι στον παράδρομο της Συγκρού. Ξενοδοχείου μπαλκόνι. Το οποίο έχει δυσαρεστηθεί, έχει κουραστεί με τον καιρό. Ναι. Έχει φύγει. Και έχει μια ωραία κλίση, όπως το βλέπω κιόλας εδώ, αρκετά μεγάλη. Κοντεύει να γίνει κάθετο. Ναι. Να γίνει παράλληλο με τον πετό, έτσι, να πάει κάθετα στον δρόμο. Εντάξει, να πούμε ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο... Είναι από τα ξενοδοχεία έτσι που το προτιμούν κυρίως, θα λέγει κανείς, για ήμι διαμονές. Δεν είναι έτσι για long stays, που λέμε εμείς, του τουρισμού. Είναι άκρος επικίνδυνο το ότι έφυγε ένα μπαλκόνι έτσι απλά. Θα τώρα τι συζητάμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα, άμα μέσα στο δωμάτιο ήταν 50, ήταν 10 άτομα, και βγήκαν όλοι μαζί να κάνουν τσιγάρο και έβρεχε. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη, αλλά ό,τι και να είναι πολύ επικίνδυνο. Το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι περάσανε, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες. Ακόμα εκεί το μπαλκόνι. Ακόμα εκεί το μπαλκόνι, αλλά τι κάνανε, το σκεπάσανε, να μην κρυώνει. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, παιδιά. Το σκεπάσανε και όλα καλά. Τώρα δεν θα πέσει, ας πούμε, το μπαλκόνι στον από κάτω. Εντάξει. Σκεπάστηκε. Είναι αυτά τα μικρά θεματάκια που σε κάνουν να απορείς, ρε παιδί μου, για την καθημερινότητα. Είναι τόσο... Αυτό σε κάνει να απορείς για την Ελλάδα του 23, όχι για την καθημερινότητα απλά. Δηλαδή, κλείσανε βέβαια το ξενοδοχείο, να πούμε, ναι, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολεοδομίες και τα λοιπά, πήγανε υπουργοί, αυτά το κλείσανε, για να μην γίνει κάποιο ατύχημα προφανώς και πέσει σε κανένα κεφάλι ή σκοτώσει κανέναν άνθρωπο ή οτιδήποτε. Αλλά, ρε παιδιά, αφήστε τους ανθρώπους να βγει μια άδεια να πάνε να το μαζέψουν, ας πούμε, να το βγάλουν, να στηρίξουν, να δούνε τι φταίει. Μην το αφήνετε να κρέμεται. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της γραφειοκρατίας για να πάμε να βγάλουμε ένα μπαλκόνι που είναι έτοιμο να πέσει και μπορεί να σκοτωθούν άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα και πραγματικά δεν διανοούμε ότι δεν γίνονται άμεσα αυτά. Ελληνικό δημόσιο. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Και αφού προχωράμε, λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το πρωτοπιάσω. Έχουμε κι άλλο ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω αν πηγαίνεις αυτό. Όχι, δεν πάμε εκεί ακόμα. Okay, εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι που θα δυσχεραίνει κατά πολύ. Okay. Για ακόμα μια φορά την καθημερινότητά μας. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο το πάρκινγκ, ακόμα πιο δύσκολη η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Και όμως και αυτό που θες να πεις έχει συνάφεια με το ελληνικό δημόσιο και θα το εξηγήσω μετά. Οπλιστείτε με υπομονή, γιατί έρχεται ο Μύρου Part 2. Και με καύσιμα, παιδιά. Θα κάνετε κάτι εκατομμύρια κύκλους για να βρείτε βαρκάρετε. Πιο συγκεκριμένα, αφού ολοκληρώθηκε, ας πούμε ολοκληρώθηκε πριν κάποια χρόνια, ναι, το σκέλος της Ομήρου από Παλαιολόγου μέχρι Βενιζέλου. Δεν έχω καταλάβει τι ολοκληρώθηκε, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Τυπικά. Τι είναι αυτό που έγινε, ας πούμε, ναι, δεν έχω καταλάβει, αλλά οκ. Okay. Συμφωνώ μαζί σου. πλέον από χθες ξεκινήσαν και ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση της πίσω Ομήρου. Από την Παλαιολόγου και πίσω. Ωραία, τι λες. Αμέ. Ωραία πράγματα. Καταστήματα, σπίτια, δεν θα έχουν πρόσωψη. Ναι. Σιγά σιγά σταδιακά θα γίνεται, υποτίθεται, η όλη ανάπλαση, η οποία, πριν παρέμβεις... Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Υποτίθεται πως θα είναι έτοιμη
Μάλιστα. Αυτό το έργο θα είναι έτοιμο για παράδοση σε 10 μήνες από τώρα. Σε 10 μήνες. Άρα μετά τις εκλογές. Τις δημοτικές, ας πούμε. Ναι. Ναι. Okay, μπορώ να ξεκινήσω. Βεβαίως. Λοιπόν. εγώ δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση γιατί γίνεται τώρα. Παρά μόνο το ότι το έχουν σε γούρι, φαίνεται. Έχουν σε γούρι να κάνουν έργα στην Ομήρου πριν τις εκλογές για να ξαναβγαίνουν. Βέβαια τώρα, δηλαδή είδαμε ας πούμε ότι ταλαιπωρήσανε τον κόσμο, ταλαιπωρήσανε τα μαγαζιά, είχε γίνει ένας κακός χαμός, ένα έργο για 800 μέτρα τράβηξε δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Και όμως ας πούμε, αντί να αποδοκιμαστούν, να το πω έτσι, επιβραβεύτηκαν με ανανέωση θητείας. Βέβαια τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό στο γούρι αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι πια γούρι και αν θα λειτουργήσει, γιατί τώρα είναι κομμένη σε πολλά κομμάτια οι υποψήφοι ας πούμε της ίδιας παράταξης. Βέβαια, μάλλον θα λειτουργήσει θετικά για όλους τους υποψήφιους της ίδιας παράταξης, έτσι, να είμαστε δίκαιοι και δημοκράτες, καθότι είναι μαθημένοι όλοι οι υποψήφοι που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, να το πω έτσι, και δεν είναι μόνο, εγώ δεν θα μείνω μόνο σε δύο, από ότι είναι και παραπάνω, καθότι είναι μαθημένοι στα χρονοβόρα έργα, στα έργα που ταλαιπωρούν τον κόσμο, είναι στη φιλοσοφία τους, στην ιδιοσυγκρασία τους, άρα θεωρώ ότι θα φέρει γούρι σε όλους και καλή τύχη να ευχηθώ και εγώ από εδώ, ακόμα μία φορά. Τώρα, το ελληνικό δημόσιο. Άρθουμε και στο ελληνικό δημόσιο. Open Mall. Είχαμε εδώ ένα project Open Mall, είδαμε να καφιούνται, να κάνουν, να δείχνουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει, για να επανέλθω και στην αρχή της συζήτησης του θέματος, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει ακριβώς στην Ομήρο. Έχουν στενέψει οι δρόμοι, έχουν μειωθεί οι θέσεις παρκαρίσματος. Δεν έχω δει να έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα στο θέμα, το ότι βάλανε ας πούμε κάποια κομμάτια πλακόστρωτο. Δεν μου το έκανε και πεζόδρομο ή open mall. Οπότε δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω καταλάβει τι θέλουν να κάνουν στο πίσω κομμάτι της Ομήρου, που να πούμε ότι το πίσω κομμάτι της Ομήρου έχει κυρίως κατοικίες. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή, δεν ξέρουμε έχει ποια... Έχει δεν είναι πολλά καταστήματα. Έχει απεροελάχιστα. Δεν ξέρουμε ποια λογική θα ενταχθεί στο open mall. Ή αν δεν εντάσσεται στο open mall να μας πούνε τι είναι αυτό που θα γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή τι ανάπλαση θα είναι αυτή πάλι. Γι' αυτό θέλω να καταλήξω στο ελληνικό δημόσιο ότι νομίζω θα είναι ακόμα μια τρύπα στο νερό που θα ταλαιπωρήσει τον κόσμο, θα ταλαιπωρήσει και τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, για τους μόνιμους κατοίκους με νοιάζει ιδιαίτερα. Οι επισκέπτες, ευχαριστούμε πολύ, μπορείτε να έρθετε, μπορείτε να παρκάρετε στο πάρκινγκ, ας πούμε, να πληρώσετε και να πάτε στην πλατεία. Οπότε νομίζω ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Δεν έχω δει, δεν ξέρουμε βασικά, δεν έχουμε δει κάποια αποτελέσματα, κάποιες έρευνες, κάποια νούμερα, να δούμε αν αυτό που έγινε στο εμπορικό κομμάτι της Ομήρου έφερε κάποιο αποτέλεσμα εμπορικά στα μαγαζιά. Εγώ δεν έχω δει δηλαδή να μην κλείνουν μαγαζιά ή να πλουτίζουν τα μαγαζιά, να θησαυρίζουν, να σφίζουν από κόσμο και πελάτες στα μαγαζιά της Ομήρου. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι σκοπούς μπορεί να εξυπηρετεί ένα τέτοιο έργο και σε τι φιλοσοφία είναι. Μάλλον όχι τη φιλοσοφία, την ξέρουμε. Είναι στη φιλοσοφία του πρώτου κομματιού της Ομήρου, στη φιλοσοφία Αρτάκης, στη φιλοσοφία όλη αυτή της ταλαιπωρίας και της καταστροφής. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω στο κομμάτι. Καλή τύχη να ευχηθούμε στους ανθρώπους που μένουν εκεί. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σε αυτό που θέλω να στέκομαι, σε οποιοδήποτε έργο είναι να ξεκινήσει ή ξεκινάει, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε έργο, έτσι. Σωστό, πολύ σωστό. Και σου λέει, θα αρχίσει 23 Γενάρη και πως θα τελειώσει σε 10 μήνες από τότε. Πολύ σωστό.
Το νούμερο ένα που θέλω, εφόσον έχει γίνει, έχει πάρει έγκριση αυτό το έργο, έχει μπει σε ΕΣΠΑ, έχει χρηματοδοτηθεί, ας κρατήσει 10 μήνες. Θα μας δυσκολέψει τη ζωή, το ξέρουμε. Υποτίθεται ότι θα είναι για καλό. Υποτίθεται. Υποτίθεται πάντα μας. Γι' αυτό είπα πριν, δεν ξέρω αν έχουμε δει το καλό του πρώτου κομμάτιου της Ομήρου. Το νούμερο ένα που μετράει για μένα είναι ότι αν δούμε σε 10 μήνες από τώρα ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο, θα είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Που δεν το πιστεύω. Σε πρώτη φάση θα έχω να πω ένα μπράβο που τηρήσαν ένα χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, μάλιστα. Το ακούω. Ξέρουμε ότι το πίσω κομμάτι της Ομήρου θα παραμείνει μία λωρίδα ως έχει. Ναι. Που όπως είπες είναι και το λιγότερο εμπορικό κομμάτι που δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε δίκιο πως χρειάζεται δύο λωρίδες, καθώς δεν υπάρχει τόσο, δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο πίσω κομμάτι της Ομήρου. Ακριβώς. Το θέμα είναι το πώς θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια. Πού θα ενταχθεί ο περίφημος ποδηλατόδρομος, γιατί ξέρουμε πως θα μπει και ποδηλατόδρομος εκεί πέρα. Ναι. Ο οποίος δεν μπορώ να φανταστώ πως θα συνδέεται με το υπόλοιπο κομμάτι που υπάρχει από την Παλαιολόγου και μετά, ως τη Βενιζέλου. Ναι, γιατί κατεβαίνει από κάτω, έρχεται από... τερματίζει ναι, κυκλικό κόμβο. Έτσι. Θα γίνει ενισόπεδος. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου τα σχέδια για το έργο για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, να σας το πούμε και εσάς. Τι σκοπούς έχουν, ναι. Σίγουρα αυτό που ξέρουμε σε πρώτη φάση είναι ότι η ταλαιπωρία θα είναι πολύ μεγάλη. Και μάλιστα από το Δήμο, για να ενημερώσουν τους κατοίκους, έστειλαν και ανακοίνωση σπίτι-σπίτι. Έτσι. Για να ζητήσουν την κατανόηση του Δημότη για το έργο που είναι να γίνει. Ναι. Ο Δήμος πάλι δεν παρήχε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι που για μένα θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, αυτονόητο. Στους κατοίκους των πολυκατοικιών να εξασφαλίσει για αυτούς τους μήνες πάρκινγκ στο Πόλισπαρκ. Γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα ήταν μια καλή κίνηση. Και να πληρώσει. Εδώ δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει. Να πληρώσει άλλα. Ναι, θα ήταν μια εξαιρετική κίνηση. Μια εξαιρετική κίνηση που και πάλι είναι μακριά βέβαια. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που μένει στην αρχή της Ομήρου. Αλλά θα ήταν ένα δείγμα καλής πίστης, καλής θέλησης, όπως θέλεις πες το, καλής διάθεσης. Και θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν νομίζω, εντάξει. Νομίζω ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτό. Για μένα κρατήστε, μετρήστε τις ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο μαγικός αριθμός των 10 μηνών, των 300 ημερών. Και μετά σπίτι-σπίτι αυτή, τείχο-τείχο εσείς. Και μετά θα τα πούμε. Έτσι. Πάμε όμως να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι το πιο σημαντικό θέμα από όλα. Που είναι έχει... πάνω από έτσι. Ομήρου, είναι πάνω από όλα. Έχει γίνει τεράστιος μιλάμε... δώρος. Όταν μιλάμε για θέματα παιδείας, ναι. Μιλάμε για θέματα που αφορούν τα παιδιά όλων, και εσύ που έχεις παιδί ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή περισσότερα ακόμα και εσένα. Είναι τραγικά, τραγικές οι στιγμές που ζούμε. Είναι τραγικά τα γεγονότα που γινόμαστε μάρτυρες. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, αυτά της εστίας, απειλούνται, ναι. Με έξωση. Απειλούνται έντονα με έξωση. Δηλαδή γύρω στα 500 παιδιά, 500-600 παιδιά, είναι με το ένα πόδι εκτός σχολείου. Να. Και είμαστε ήδη μετά τις γιορτές που μπαίνουν και τα παιδιά σε μια τελική ευθεία, έτσι. Να. Δηλαδή κάποια παιδιά θέλουν να προετοιμαστούν για πανελλήνιες, για εξετάσεις. Δηλαδή κρίνεται το μέλλον κάποιων παιδιών από τις εξετάσεις που θα δώσουν. Και έχουν τα παιδιά να υπομισθούν το βάρος μιας διαμάχης στην οποία είναι έτσι τα θύματα. Και άμαχος πληθυσμός εντελώς δηλαδή. Ναι, ναι. Να πούμε έτσι για την ιστορία, να πιάσουμε έτσι κάποια γεγονότα, να πούμε ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 2010 το μακρινό, 2011. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να το πούμε έτσι, ξεκίνησε, όπου υπήρχε μια στάση πληρωμών των ενοικίων προς την εστία. Να πούμε ότι
η εστία πληρωνόταν για τα σχολεία με κάθε επιφύλαξη και με όσα έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε από την περιφέρεια. Έως και το 2010. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν σταμάτησε όλο αυτό το πανηγύρι και λέει η περιφέρεια δεν μπορεί να πληρώνει, πρέπει να το υπομισθούν οι δήμοι ή να δει το Υπουργείο τι θα κάνει. Όταν λοιπόν άλλαξε η νομοθεσία, αλλάξανε τα πράγματα, άλλαξαν αυτά και υποτίθεται αυτός που έπρεπε να υπομισθεί ήταν ο Δήμος. Τα έξοδα αυτά. Ο Δήμος λοιπόν για δικούς του λόγους, ισχυριζόμενος ξέρω εγώ ότι το κτίριο θα έπρεπε να του ανήκει ή να περιέλθει στην περιουσία του Δήμου και τα λοιπά και τα λοιπά, λόγω ξέρω εγώ χρήσης πολλών ετών και αυτά, λέει εγώ δεν πληρώνω ενίκιο γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος να πληρώνω ενίκιο. Που να πούμε ότι το κτίριο είναι ιδιοκτησία της εστίας. Τέλος πάντων, από τότε έχει αρχίσει μια κόντρα, από τότε έχει ξεκινήσει η στάση πληρωμών, το συνέχισε η επόμενη δημοτική αρχή, που στην ουσία ήταν και η προηγούμενη, απλά διασπασμένη να το πω έτσι, και συνέχισε όλη αυτή η ιστορία. Πήγανε στα δικαστήρια, προφανώς, υπήρχαν αγωγές και κινήσεις, τέλος πάντων, ο Δήμος κατά της εστίας, η εστία κατά του Δήμου κτλ. Και τούμπαλιν. Όπου τελικά όλα τα δικαστήρια με τη σειρά, γιατί γινόντουσαν ξέρω εγώ εφέσεις να πάμε στο ανώτερο δικαστήριο, να πάμε στο ανώτατο, να πάμε, όλα τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι κυρί ιδιοκτησία το κτίριο αυτό ανήκει στην εστία, οφείλεται λοιπόν να καταβάλλετε τα μισθώματα, έπρεπε να τα πληρώνετε κανονικά και οφείλετε να τα καταβάλλετε. Μιλάμε για 150 με 160 μηνιάτικα. Ναι, και να το πούμε έτσι πολύ απλά, έχει μαζευτεί ένα ποσό 5.800 συντόκους. Τρελό ποσό, 5.800.000. Και παρόλο που έχει τελεσιδικήσει, έχουν βγει δηλαδή οριστικές αποφάσεις αμετάκλητες και τα λοιπά από κανένα εκατομμύριο δικαστήρια, εξακολουθεί ο Δήμος να μην τα πληρώνει. Και αυτό που ισχυρίζεται η εστία είναι ότι ο Δήμος δεν ανοίγει καν διάβλο επικοινωνίας. Δηλαδή, λέει η εστία ότι okay, καταλαβαίνω ότι το ποσό είναι μεγάλο. Είστε λάθος, μας το χρωστάτε, δεν ξέρω τι κάνατε, γιατί και πώς το κάνατε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, λέει η εστία δημόσια, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις της, ότι εμείς λέμε, ελάτε σε ένα τραπέζι να κάνουμε ένα διακανονισμό, για να μην σας βαρύνει πολύ αυτό το νούμερο, να δούμε πώς θα το σπάσουμε, ας πούμε, και πώς θα το ξεχρεώνετε σιγά σιγά. Και συνεχίζει, εξακολουθεί η εστία να λέει μετά στη συνέχεια ότι ο Δήμος ούτε αυτό δέχεται να κάτσει στο δηλαδή δεν δέχεται ο Δήμος ούτε να καθίσει σε ένα τραπέζι να συζητήσει και να συνομιλήσει με την εστία, να τα βρούνε πώς και τι. Οπότε σου λέει η εστία και εγώ θα κάνω έξωση, εφόσον έχουν φτάσει στα δικαστήρια, έχει γίνει όλο αυτό, εγώ οφείλω να εκμεταλλευτώ το ακίνητο, γιατί λέει, ας πούμε, ισχυρίζεται η εστία ότι με έχετε σταργαλίσει οικονομικά τόσα χρόνια. Κάποιοι λένε ότι δεν συμφωνούν με αυτές τις αποφάσεις, ότι έπρεπε το κτίριο να έχει περιέλθει στην περιουσία του Δήμου και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή πάνε κόντρα στις αποφάσεις δικαστικές. Νομίζω ότι είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρανε από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να το κάναν όλο αυτό, να μην πληρώνουμε. Νομίζω ότι το ξέραν όμως ότι στο τέλος θα δικαιωθεί η εστία. Μα είναι σαν να λες ότι εσύ εγώ νοικιάζω το σπίτι σου, δεν έχω πληρώσει για 13 χρόνια και σου λέω ναι. Μένω ακόμα και εγώ σου κάνω μούτρα που θες να με διώξεις τώρα. Ναι, και τώρα έχει μπει στη μέση, έχει γίνει σάκος του μπόξ, οι μαθητές, οι γονείς, οι οικογένειες των μαθητών, οι δάσκαλοι και όλοι όσοι είναι στο περιβάλλον το σχολικό αυτό, οι οποίοι σου λέει θα μας κάνεις έξωση, είσαι κακός εσύ που μας κάνεις έξωση. Βέβαια, νομίζω ότι έχουν καταλάβει ότι δεν φταίει αυτός που κάνει έξωση τελικά και ότι φταίει αυτός που τόσα χρόνια παρανομούσε. Αν βάλεις το τραπέζι πως η εστία έχει κάνει και 13 χρόνια υπομονή στο όλο ζήτημα. Έτσι, δεν μιλάμε για ότι θα περιμένω 2 μήνες να συμμορφωθείς.
Σίγουρα δεν συμφωνούμε που η εστία θέλει να διώξει τα παιδιά από το σίγουρα, σχολείο. Εντάξει, προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε και τη μεριά της. Έχει κάθε δικαίωμα και νομιμοποιείται απόλυτα να το κάνει, όπως φαίνεται. Έχει κάνει όντως αυτό που είπες, έχει κάνει, ξέρω εγώ, 10, 12, 13 χρόνια υπομονή. Δεν έχει κάνει λίγο. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθουν πρώτων ευθυνών τους κάποιοι άνθρωποι, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, να συμμορφωθούν, να συμμορφωθεί ο Δήμος, προφανώς. Εφόσον τα δικαστήρια όλα απεφάνθησαν, θα πρέπει να συμμορφωθεί και να μην εκθέτει έτσι ο Δήμος τους μαθητές και όλους όσοι είναι στο σχολικό περιβάλλον. Είναι απαράδεκτο να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Έτσι. Και να κάνουν μπαλάκι τα παιδιά. Είναι τραγικό. Είναι σχρό από όλες τις μεριές το ότι γίνονται μπαλάκι τα παιδιά. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι κάποιοι και κρύβονται, αλλά και το παίζουν τώρα αθώς περιστερές, ας πούμε, και αυτή σου λέει ναι, φταίει ο Δήμος. Καθίστε ρε παιδιά. Φταίει ο Δήμος, φταίνε πάρα πολύ. Και καλό θα είναι εφόσον επιμένουν να παρανομούν εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, θα έπρεπε όλοι αυτοί να καθίσουν στο σκαμνί και να πούνε, ελάτε εδώ κύριε, εδώ τι κάνετε. Έχουν αποφασίσει όλα τα δικαστήρια και εσείς εξακολουθείτε να μην σέβεστε τις αποφάσεις. Ελάτε κι εσείς κύριοι να δικαστείτε προσωπικά. Εσύ, όσοι συμμετείχατε και υπογράψατε στο να γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Είπε, όπως είπαμε, όλο αυτό δεν έγινε σε μία μέρα, δεν έγινε σε ένα μήνα, δεν έγινε σε ένα χρόνο. Έτσι, είναι ένα γαϊτανάκι εδώ, ένα πανηγυράκι, μπαλάκι όλοι, εκ του ασφαλούς, εκ του πονηρού. Και σου λέει, εντάξει μωρέ, εγώ δεν θα πάθω τίποτα, θα μπω εγώ φυλακή. Εντάξει, ναι, πριν 10 χρόνια και εγώ έλεγα αυτά, και πριν 5 χρόνια έλεγα αυτά, και πριν ένα χρόνο έλεγα αυτά. Αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, και εδώ έρχεται πάλι και το ελληνικό δημόσιο, θα έπρεπε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αρχίσουν όλοι να καθαρίζουν και όποιος θέλει να πληρώνει. Για να δούμε μετά. Θα ξανακάνουν μαγκές, ας πούμε, εις βάρος των παιδιών και των οικογενειών τους. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο το ότι κάποιο παιδί θα ξεβολευτεί και θα πάει σε άλλο σχολείο. Είναι ότι κάποιο παιδί μπορεί να του στερήσει τους καλούς βαθμούς πανελλήνιες. Είναι ότι κάποιοι καθηγητές θα χάσουν το μισθό τους. Είναι ότι κάποιοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν πιο μακριά τα παιδιά τους. Είτε γιατί δουλεύουν, είτε γιατί δεν έχουν μέσο, είτε γιατί οτιδήποτε θέλεις. Γιατί ζούμε και στους καιρούς που ζούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ παίζετε με τους ανθρώπους. Δεν παίζετε με τα ντουβάρια, με τους τοίχους δηλαδή. Αν ο τοίχος αυτός ανοίξει σε μένα ή σε σένα, και αν θα σε πληρώσω τόσα ή τόσα, δεν είναι παζάρι. Παίζετε με τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πάνω σε αυτό το θέμα έρχεται έμπρακτα αύριο. Αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, διόρθωσέ με. Ναι, έξω από την εστία στην πλατεία. Θα συγκεντρωθούν από το σχολείο της εστίας, συγγνώμη για την εστία. Ναι, ναι, ναι. Θα συγκεντρωθούν φίλοι του Συλλόγου Γονέων, γονείς, μαθητές, δάσκαλοι. Για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και καλό θα είναι όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε. Γιατί σίγουρα είναι ένας αγώνας που πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί. Και είναι ένας αγώνας που πρέπει να έχει αίσιο τέλος. Έτσι. Να δικαιωθούν και τα παιδιά και φυσικά μετά νομικά οι άλλοι, νομικά και οικονομικά, να τα βρούνε μεταξύ τους και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στις πλάτες των παιδιών. Αυτά είναι ο λίγης για σήμερα. Κλείσαμε λίγο βαριά. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στη Νέα Σμύρνη, τα ξέρετε άλλωστε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ήταν άλλο ένα κατοπράξη με το Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.